Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά απόψε. Σε λίγο θα παρουσιάσω τους καλεσμένους. Θέλω να πω ότι επιβεβαιώνεται απολύτως αυτό που λέμε και γνωρίζουμε για τους Ούγγρους, ότι δεν αγαπάνε καθόλου τους πρόσφυγες. Να σας πω ότι σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε η εικονολήπτρια από την Ουγγαρία Πέτρα Λάζλο, που προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης όταν έβαλε τρικλοποδιά και κλώτησε ένα πρόσφυγα που κρατούσε στα χέρια του το παιδί του στα σύνορα της χώρας με τη Σερβία το Σεπτέμβριο του 2015. Η Λάζλο εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνθεσης, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της με δάκρυα στα μάτια, ενώ πρόσθεσε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου της πόλης Σέγγεν της Νότιας Ουγγαρίας. 3 χρόνια με αναστολή στην εικονολήπτρια και ο Όρμπαν. Είναι ο Ορμπάν, μάλλον, ο Βίκτορ Ορμπάν, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε σήμερα, φίλες και φίλοι, ότι θέλει να θέσει υποσυστηματική κράτηση τους μετανάστες που φτάνουν στη χώρα. Δηλαδή, κάθε πρόσφυγας και μετανάστες που θα μπαίνει μέσα στην Ουγγαρία θέλει να τον κλείνει φυλακή. Αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στην Ουγγαρία. Θέλω να σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους. Είναι ο κύριος Θανάσης Μιχελής, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την ωραία Φθιώτιδα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, ο γνωστός εκδότης, δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κίρτσο, καλώς ήρθατε. Γεια σας, τι κάνετε. Εδώ, στον αγώνα. Είμαστε κάθε βράδυ. Δίνουμε τη μάχη τη δημοσιογραφική. Κάθε βράδυ. Νότης Μαριάς, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαριά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Η κυρία Βίβη. Να πω σωστά τον τόνο τώρα. Βίβη Δάγκα. 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 Βίβη Δάγκα, λοιπόν. Το κάνω συνέχεια με τη συμπαθέστατη Βίβη Δάγκα. Είναι στέλεχος του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά, εσείς? Χαίρομαι που σας βλέπω. Ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο γνωστός δημοσιογράφος που κάνει και με μεγάλη επιτυχία εκπομπή και στο Κόντρα. Άρτη αφιχτής από τη Γενέβη και θα μας πει όλα τα νεότερα, φίλες και φίλοι, για το Κυπριακό. Θα τα μάθουμε από πρώτο χέρι από τον κύριο Παπαδόπουλο. Δημήτρης Φίλης, δικηγόρος επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Κοινωνία τώρα. Κύριε Φίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Κίνηση Πολιτών, εξηγούμεθα, κινείται στον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για να μην μου λένε. Δηλαδή υπάρχει κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ και άλλο. Και κομματικό. Είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να αντιστοιχηθεί ο κομματικό με τον κοινωνικό. Και οψόμεθα. Έχει τα σπίδα, λοιπόν. Βάζετε μπροστά το κοινωνικό και έχετε τα σπίδα, κύριε. Ένα, εξηγούμεθα. Ο αδελφός σας πού είναι? Να δίνουμε στίγμα. Ο αδελφός σας πού είναι? Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη, που ήρθατε. Δεν είμαι πορτ παρόλ κανενός. Αστειεύομαι, έτσι. Ναι, βέβαια. Και ο Σπύρος Σουρμελίδης, ο σύμβουλος της έκδοσης της Κυριακάτικης Κόντα Νιούς. Σπύρο, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να ξεκινήσω με εσάς να δούμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Ο οποίος τώρα ήρθε, πριν από πότε προσγειωθήκατε στο Ελευθέριος Βενιζέλος? 9 η ώρα πρώτα. 9 η ώρα το βράδυ. Να μας πείτε όλα τα νεότερα. Εμείς σήμερα ευνηδιαστήκαμε για ακόμα μία φορά με τη στάση Ερντογάν, κύριε Παπαδόπουλε, με αυτά που είπε ότι ο τουρκικός στρατός δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από την Κύπρο. Και αυτό έρχεται λίγες μόνο ώρες από τη χθεσινή πολύ κρίσιμη συζήτηση που γινόταν στη Γενέβη. Και επίσης. Αμφισβητούν πλέον 28 νησιά οι Τούρκοι. Αυτά ήρθαν τώρα συμπτωματικά το επόμενο πρωί, ας πούμε, από τη Γενέβη. 28 νησιά τα οποία οι Τούρκοι μας λένε μάλιστα να μην τολμήσουμε να ανεβούμε πάνω, να χτίσουμε κανένα εξοκλήσι, κανένα σπίτι, να βάλουμε κανένα προβατάκι, κανένα βοσκό κτλ. Να μην κάνουμε τίποτα, διότι τα θεωρούν γκρίζες ζώνες, πιθανώς να τα θεωρούν και δικά τους τα νησιά και μιλάνε για ελληνικά νησιά να μην κάνουμε τίποτα. Αυτά έρχονται λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, λίγες ώρες μετά τη συζητήση στη Γενέβη. Βγάλαν και νότα τις ημέρες των συνομιλιών στο ΦΥΡ της Λευκωσίας. Να προσθέσω αυτά που είπες, αγαπητέ συνάδελφε Εμίλια. Τώρα, στις Βρυξέλλες κάποιοι πήγαν με προσδοκίες. Κάποιοι που ήταν ρεαλιστές έβλεπαν ότι δεν θα αποδώσει και αυτή η προσπάθεια και αυτή η επικοινωνία σε επίπεδο και εγκυητριών δυνάμεων. Εγώ θα ήθελα να πω, επειδή ξέρετε, είμαι πάντα κριτικός στις εξουσίες, οποιαδήποτε και αν είναι, γιατί αυτός νομίζω ότι είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Κοτζιάς νομίζω ότι από πλευράς ελληνικής το χειρίστηκε πολύ σωστά το θέμα, μια και το έθεσε από την αρχή στη βάση να μην υπάρχουν εγγυήσεις σε ένα ανεξάρτητο κράτος, μέλος του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη ζώνη του ευρώ βεβαίως, και από την άλλη μεριά να φύγουν τα στρατεύματα με μια διαδικασία ανάλογη με αυτή της Ανατολικής Γερμανίας. Και παράλληλα έκανε και προτάσεις για το πώς θα υπάρχει μια αστυνομία στις πολιτείες τις δύο σε επίπεδο ομοσπονδίας, αλλά και μια διεθνής αστυνομία η οποία θα επιβάλλει και θα τηρεί την τάξη, ώστε να μην έχουν ανησυχίες οι δύο πλευρές, τέλος πάντων,
και κυρίως οι Τουρκοκύπροι με την αποχώρηση των στρατευμάτων. Από εκεί και ύστερα αυτές οι προτάσεις έπεσαν στο κενό, γιατί οι Τούρκοι επέμεναν στο να παραμείνουν τα στρατεύματα στη Μεγαλόνησο και βεβαίως έβαλαν και ένα θέμα, το οποίο είναι για γέλια ως επιχείρημα, ότι υπάρχει θέμα ISIS και πρέπει να υπάρχουν στρατεύματα στην Κύπρο. Βεβαίως η Κύπρος δεν έχει ούτε εκδηλώσεις του ISIS, ούτε κανένα θέμα με τον ISIS και έχει κρατήσει και καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και δεν νομίζω ότι είναι θέρετρο συγκρούσεων η Κύπρος αυτού του τύπου. Τέλος πάντων, ήταν χωρίς επιχειρήματα. Και επιχείρησε δυστυχώς η πλευρά του ΟΗΕ, η οποία έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι, γιατί να το αποκαλύψω και εδώ, ενεργεί ο κύριος Άιντε, ενεργεί ως εντολοδόχος της κυρίας Νούλαντ, η οποία επεδίωξε και πίεσε για αυτή την επικοινωνία 1η-20η Ιανουαρίου, πριν αλλάξει δηλαδή η αμερικανική διοίκηση, και έφτιαξε ένα τρίο εκεί, ο κύριος Άιντε, ο κύριος Τσαβούσογλου και τέλος ο κύριος Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός, ο οποίος ήρθε και με 32 συμβούλους, ξαφνικά λες και πρόκειτο να έρθει, ξέρω και εγώ σε ποια μεγάλη συνάντηση. Απ' την άλλη μεριά, πήγαν να στήσουν μια παγίδα στο Τζουγκοτζιά, ζητώντας να ενεργήσουν εδώ και τώρα να φτιάξουν μια τεχνική επιτροπή, όπως την είπα, μια τεχνική ομάδα, μάλλον ομάδα τεχνικών, με σκοπό και στόχο να συζητήσουν τις πλευρές της κάθε μιας από τις εγκύτριες δυνάμεις και να κοιτάξουν να βρουν μια σύνθεση και μια σύνδεση στα μεταξύ τους θέματα. Μάλιστα. Αλλά τελικά τον πήγανε να τον παρασύρουν και αυτός πέτυχε να πάει λίγο αργότερα αυτή, γιατί αυτό ήταν το χθεσινοβραδινό θέμα, να πάει λίγο αργότερα και έτσι να ξεφύγει την παγίδα, να είναι πριν της 20ης του μηνός η συνάντηση των τριών υπουργών που θα γίνει υποτίθεται πάλι. Mm-hmm. Η άλλη παγίδα του ΟΗ ήταν ότι εξοχότατο τον είπε τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Κύπρου αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ. Ναι. Τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εξοχότατο τον πρόεδρο της Κύπρου, είναι και αυτό μια άλλη ιστορία των υποχωρήσεων που κάνει για να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας που θεωρεί την Κυπριακή Δημοκρατία εκλειπούσα δημοκρατία. Τώρα αν σας ρώταγα κύριε Παπαδόπουλο να μας πείτε εσείς στο διατάφτα από τις συνομιλίες της Γενέβης. Ποιο είναι το διατάφτα, ποιο είναι το συμπέρασμα, υπάρχει ίχνος ελπίδας στο αύριο ή τα πράγματα είναι τόσο πολλωμένα που δεν πρόκειται να γίνει τίποτα? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Απλώς εκεί γίνεται μια μάχη εντυπώσεων προκειμένου να μην φανεί η ελληνική πλευρά, ελλαδική και ελληνοκυπριακή, ότι δεν θέλει να κάνει συζητήσεις για να βρεθεί μια λύση συμβιβαστική. Μάλιστα. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι εύκολη μια λύση στο Κυπριακό, το οποίο συμβαίνει να το παρακολουθώ 40 χρόνια, από τον καιρό που γεννήθηκε η υπόθεση της εισβολής και της κατοχής, 42 είναι αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει λύση. Βεβαίως υπάρχει και μια εσωτερική διαμάχη στην Κύπρο, μια και ο ενδιάμεσος πολιτικός χώρος που συγκροτείται από 5 κόμματα, δηλαδή εκτός των δεξιών και των αριστερών των κομμουνιστογενών, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει ένα συμβασμός έντιμος και φοβούνται αυτό το συμβασμό. Μάλιστα. Μπορεί να τους αποκαλούν απορριπτικούς, αλλά είναι ένας φόβος που είναι εύλογος. Θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο πρέπει να το ρωτήσω, παρότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, ευνοϊκό για την εικόνα, την ελληνοκυπριακή εικόνα. Αληθεύει ότι υπήρξε επεισόδιο μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά? Όχι. Το επεισόδιο που έγινε το πρωί σήμερα και ήμουνα σχεδόν παρόν εκεί. Μάλιστα, γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε Παπαδόπουλο. Έμενα στο ίδιο ξενοδοχείο και τα είδα όλα και συζήτησα και με τους εμπλεκόμενους. Ναι. Δεν ήταν μεταξύ Αναστασιάδη και Κοτζιά. Το επεισόδιο ήταν επειδή η δεξιά και η αριστερά που συμπλέουν στην άποψή τους για το Κυπριακό, δηλαδή το ΑΚΕΛ, το αριστερό και το ΔΥΣΥ, και οι αρχηγοί τους, που είναι ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου και ο κύριος Άντρος Κυπριανού, ήταν της άποψης ότι ο κύριος Κοτζιάς χάλασε τη μαγιονέζα, να το πω, των συνομιλιών με τις ιστορίες των ομάδων εργασίας. Όμως ο κύριος Κοτζιάς το έκανε αυτό για να αποφύγει το πλήρες ναυάγιο. Γιατί ο Τσαβούσογλου το πρωί εμφανίστηκε αδιάλακτος και ζητούσε να μείνουν τα στρατεύματα και να συνεχίσουν οι εγγυήσεις. Λοιπόν, το έκανε. Ήταν μια τακτική διπλωματική. Τον κατηγόρησαν λοιπόν ότι πέταξε την μπάλα στην εξέδρα και δεν κάθισε να συζητήσει σοβαρά αυτή την όλη υπόθεση
και να κάτσει να συνδιαλλαγεί με τους υπολείπους εμπλεκόμενους των εγκυητριών δυνάμεων για να βρεθεί ένα αποτέλεσμα υποτίθεται συμβασμού. Μάλιστα. Τώρα, αυτό μεταφέρθηκε στον κύριο Κοτζιά, γιατί αυτά τα είπε στον Αναστασιάδη, τα είπαν οι δύο αρχηγοί, οι οποίοι είναι και τα ισχυρότερα κόμματα της Κύπρου, και δημιούργησε μια παρεξήγηση και ο κύριος Κοτζιάς ζήτησε εξηγήσεις από τον κύριο Αβέροφ και έγινε ένα, ας πούμε, έγινε ένας έντονος διάλογος, αλλά τελικά τα βρήκαν. Αλλά και δεν υπήρξε θέμα με τον κύριο Αναστασιάδη. Μάλιστα. Και τελικά ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Κοτζιάς συναντήθηκαν μετά τις συνεντεύξεις που δώσαν το μεσημέρι και παρουσία ημών των δημοσιογράφων διέψασαν κάθε πληροφορία περί ρήξης. Και ο κύριος Αναστασιάδης τελικά συμφώνησε απόλυτα, γιατί πιστεύω αρχικά ότι είχε ενδιασμούς, στην τακτική που έχει περάσει ο κύριος Κοτζιάς, προκειμένου που ζητάει να φύγουν τα στρατεύματα και να μην υπάρχουν εγγυήσεις σε μια χώρα μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Μας δώσατε έτσι μια εικόνα με καθαρό τρόπο και σαφή τρόπο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Βγήκε ένα νομπέιπερ από το Μαξίμου, φίλες και φίλοι, για τις εξελίξεις που είχαμε στη Γενέβη και γράφει ότι η διάσκεψη της Γενέβης αποτελεί κρίσιμο βήμα στην εθνική προσπάθεια για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει και να αξιοποιήσει τη σημαντική δυναμική που έχει δημιουργηθεί για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Στις δικοινοτικές συνομιλίες συντελείται σημαντική πρόοδος παρά τις κρίσιμες διαφορές. Στα θετικά της διάσκεψης, η ανταλλαγή χαρτών για πρώτη φορά από το 1974. Επίσης, σημαντική πρόοδο αποτελεί το γεγονός ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό εισέρχονται σε νέα φάση και πλέον μπαίνουν στο τραπέζι τα ζητήματα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Εξαιρετικά σημαντικό βήμα αποτελεί το ότι στο πλαίσιο αυτό εκκινούν από τις 18 Ιανουαρίου ουσιαστικές συνομιλίες σε διπλωματικό-τεχνικό επίπεδο για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Σε σταθερό συντονισμό και συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, λέει το Μαξίμου, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και να καταθέτουμε προτάσεις βασισμένες στις αρχές που έχουμε διακηρύξει ως προς τον τομέα των εγγύσεων και της ασφάλειας, στον οποίο και εμπλεκόμαστε. Και την ίδια στιγμή, φοβικές λογικές αλλά και επιθετικές δηλώσεις δεν έχουν θέση στην προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Εδώ υπάρχει η σαφής αναφορά στην συμπεριφορά και στις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν. Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε, τελειώνει το non-paper, σταθερά την εξέβριση κοινού εδάφους στο πλαίσιο των συνομιλιών, προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες της διάσκεψης Γενέβης με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού. Να προσθέσω μόνο κάτι. Παρακαλώ. Σε αυτά, γιατί ναι, είναι η πρώτη φορά πράγματι που οι Τουρκοκύπροι δίνουν χάρτη. Ο χάρτης του σχεδίου ΑΝΑΝ ήταν από τον ΟΗΕ φτιαχμένος. Μόλο ότι δεν ικανοποιεί τους Ελληνοκυπρίους, γιατί δεν περιέχει τη μόρφου μέσα στα προς επιστροφή είναι εδάφη, αλλά από την άλλη μεριά είναι και η πρώτη φορά που δέχθηκαν οι Τούρκοι να κάτσουν ένα τραπέζι να διαπραγματευτούν το θέμα εγγυήσεων και κατοχικών στρατευμάτων. Μάλιστα. Και αυτά τα δύο είναι πράγματι επιτυχία, χωρίς να σημαίνει ότι φτάσαμε ή έχουμε ελπίδες για μια λύση, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν μου επιτρέπετε στο τελευταίο που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Παρακαλώ, κύριε φίλε. Παρακολουθώντας το Κυπριακό κρατικό κανάλι, ο Ακιτζή έχει έντονη αντιπολίτευση και κριτική, γιατί έδωσε χάρτες. Εντονότατη. Μάλιστα. Από τα άλλα κόμματα. Κύριε Μιχελή, τι λέτε, και θέλω να κάνετε και ένα σχόλιο, σας παρακαλώ πολύ, για τις δηλώσεις Ερντογάν ότι ο τουρκικός στρατός δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από την Κύπρο. Και δεύτερον, για αυτή την ιστορία πάλι με γκρίζες ζώνες για 28 νησιά και άλλα παλαβά που κάθε μέρα βγάζουν και από ένα παλαβό πράγμα οι Τούρκοι πλέον. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Γνωρίζω το Κυπριακό και το παρακολουθώ από το 77, γιατί τυχαίνει να κατεβαίνω στην Κύπρο αδιαλείπτως κάθε χρόνο από το 77. Τα μοναδικά θετικά στοιχεία που για πρώτη φορά εμφανίζονται, όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Παπαδόπουλος και συμφωνώ, εμφανίζονται αυτή τη φορά. Είναι η μικρή πιθανότητα ελπίδας για λύση του Κυπριακού ύστερα από τόσα χρόνια. Εδώ τίθεται και ένα ερώτημα που συζητείται κάτω στην Κύπρο. Μήπως η μη λύση είναι καλύτερη από οποιαδήποτε λύση? Αυτό έγινε έντονο την εποχή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Τότε λοιπόν υπήρχαν απόψεις, η μη λύση είναι καλύτερη από την οποιαδήποτε λύση. Γιατί? Γιατί το σχέδιο ΑΝΑΝ τότε έβαζε ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το επισημάνουμε τώρα. Την εκπεριτροπής προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ενιαίου κράτους του ΟΗΕ εναλλάξ από Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο. Σε αυτό ακριβώς τότε που ο ευρωπαϊκός παράγων, πιθανώς και ο αμερικανικός, δεν θυμάμαι καλά, το θεωρούσαν λογικό στηρίζοντας το σχέδιο ΑΝΑΝ, που δεν ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του κυπριακού λαού,
κατά έκπληξη περισσότερων, αλλά όχι αυτών που γνωρίζουν τα πράγματα. Σε αυτό τώρα αντιτείνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρεί ότι αν περάσει αυτό και υπάρξει Τουρκοκύπριος πρόεδρος, θα είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και ενδεχομένως η Κύπρος με Τουρκοκύπριο πρόεδρο να βάζει βέτο, να δημιουργεί προβλήματα. Σε αυτό έχουμε κερδίσει έναν πόντο. Δεν ξέρω αν θα οδηγήσει σε ολική λύση. Εγώ να επισημάνω λοιπόν για τον ελληνικό χειρισμό. Τα ζητήματα που μπήκαν για πρώτη φορά, όχι εγγύητριες δυνάμεις, που ήταν αυτό που κατά τη γνώμη μου, προσωπική γνώμη λέω, υπονόμευσε την κυπριακή δημοκρατία από την ύπαρξή της. Όσοι γνωρίζουν τα πράγματα στην Κύπρο πρέπει να ξέρουν ότι ο Κιουτσούκ, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κύπρου, βάζοντας συνεχώς βέτο στον Μακάριο, οδήγησε τον Μακάριο να πάει στα 12 σημεία αναθεώρησης του συντάγματος, που δημιούργησαν τις μετέπειτα εξελίξεις κλπ. Κλπ. Να μην επεκταθώ στην ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που ορθά ο Νίκος ο Κοντζιάς έβαλε ζήτημα στο νέο κυπριακό κράτος ως ενιαία οντότητα να μην υπάρχουν εγγύητριες δυνάμεις, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Η δικτατορία των συνταγματαρχών που οδήγησε στο πραξικόπημα στην Κύπρο άφησε περιθώρια μέσα από το υπάρχον σύνταγμα των εγκυητριών δυνάμεων στους Τούρκους να παρέμβουν με την έννοια ότι είμαστε εγκύητρια δύναμη και παρεμβαίνουμε και να δημιουργήσουν την κατοχή. Αυτά λένε οι Τούρκοι, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, αλλά πρέπει να τα επισημαίνουμε. Σήμερα λοιπόν αυτά τα ζητήματα που μπήκαν, όχι εγκύητριες δυνάμεις. Δεύτερον, έξω όλα τα ξένα στρατεύματα. Τρίτον, παράλληλα να εξασφαλιστούν τα ζητήματα ασφάλειας του κυπριακού λαού και κυρίως των Τουρκοκυπρίων, που εγώ θα σας πω, επειδή επαναλαμβάνω αυτό που είπα, κατεβαίνω και κάθομαι ένα μήνα το καλοκαίρι κάτω, δεν είναι οι Τουρκοκύπριοι που φοβούνται τους Ελληνοκύπριους κλπ. Κλπ. Είναι οι Τούρκοι έπικοι που είναι πολυπληθέστεροι των Τουρκοκυπρίων, που θέλουν εγγυητές τις τουρκικές δυνάμεις εκεί, μέσα από την γενικότερη στρατηγική της Τουρκίας να βάλει χέρι στο νησί. Ναι. Για να ολοκληρώσω. Ο κύριος Ερντογάν, έχω την αίσθηση ότι πολιτεύεται αυτή τη στιγμή με την αντίληψη μιας μικρομέγαλης περιφερειακής δύναμης που θέλει να καθορίσει τα γεωπολιτικά της περιοχής. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα του βγει αυτό το σενάριο και γι' αυτό παρεμβαίνει σε όλα και για όλα. Να σταματήσω εδώ. Και γι' αυτό προκαλεί και για το Αιγαίο. Αυτό και γι' αυτό προκαλεί και για το Αιγαίο, ακριβώς για να μεταφέρει την κρίση και προς τα δυτικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλή. Κύριε Κίρτσο, τι λέτε? Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Ερντογάν διατύπωσε γνωστές θέσεις της Τουρκίας. Δεν είπε κάτι καινούριο. Δηλαδή, είναι υπέρ των εγγυήσεων η Τουρκία και υπέρ της παρουσίας στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό τώρα πώς θα αλλάξει, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, θα δούμε στην πορεία αν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που επισημαίνω είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πια ένα αναπτυγμένο κράτος. Ξεπέρασε και το μνημόνιο και την κρίση που προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την κατάρρευσή του δηλαδή. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί, οι πολίτες, έχουν απαιτήσεις. Άρα, η λύση, η τελική, θα πρέπει να είναι ποιοτική, γιατί διαφορετικά, ανεξάρτητα από τι λένε τα κόμματα, πρόκειται να την καταψηφίσουν. Γιατί δεν θα αφήσουν να διαλυθεί αυτό που έχουν φτιάξει, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Επομένως, εντάξει, να το δούμε σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε χρόνο, γιατί οριμάζουν ορισμένες συνθήκες. Ο Ερντογάν τώρα πρέπει να ενισχύσει τις εξουσίες του, οπότε θέλει κάποιες συμμαχίες με εθνικιστές και κάτι τέτοια. Επομένως, αυτή η βιασύνη δεν έχει σχέση με τις... με την πολιτική πραγματικότητα. Η βιασύνη δηλαδή του ΟΗΕ ή ξέρω και εγώ αυτών που κινούν τα νήματα. Ναι. Νομίζω ότι θα το δούμε στην εξέλιξη. Μακάρι να φτάσουμε σε μία λύση, αλλά αυτή η λύση για να εγκριθεί από τους Ελληνοκύπριους θα πρέπει να είναι πραγματικά ποιοτική. Κύριε Μαριά. Εγώ θέλω να πω ότι ο ιστορικός χρόνος είναι τελείως διαφορετικός από το βιολογικό χρόνο. Γιατί διάφοροι λένε αν δεν δοθεί λύση τώρα, πότε θα γίνει κλπ. Ναι. Να επισημάνω ότι η Δυτική Γερμανία έβαζε πάντοτε το θέμα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών. Όταν το έβαλε για πρώτη φορά το 1948-49, κανένας δεν πίστευε ότι κάποτε θα γίνει μια ενοποίηση δύο Γερμανιών. Σταθερά όμως έβαζαν αυτό το θέμα. Mm-hmm. Που σημαίνει, είναι ένα δείγμα ότι όταν έχεις εθνικά θέματα, τα εθνικά θέματα δεν μπορεί να τα περιορίσει σε μια πενταετία, δεκαετία κλπ. Δεύτερο, υπάρχει μια σταθερή βάση από τον ΟΗΕ που θεωρεί ότι το ζήτημα της Κύπρου είναι θέμα διεθνές, είναι θέμα εισβολής και κατοχής και επομένως οι βασικές θέσεις, οι οποίες λέγαμε,
Δηλαδή έξω όλη η στρατή, ανεξάρτητο νησί, θυμάμαι τα συνθήματα που λέγαμε. Επίσης, το ότι υπάρχουν αποφάσεις του ΟΗΕ για την απομάκρυνση των στρατευμάτων κατοχής είναι βασικά συστατικά κάθε λύσης, διότι κάθε άλλο μπορεί να οδηγήσει σε υποχώρηση. Παράδειγμα, εάν επιτευχθεί δήθεν μια συμφωνία αποχώρησης των στρατευμάτων, σημαίνει ότι νομιμοποιείται η παραμονή, η οποία δήθεν θα είναι νόμιμη για 10, 15, 20 χρόνια μέχρι να αποχωρήσουν. Αυτά λοιπόν πρέπει τα θέματα να τα προσέξουμε. Τέταρτο, μην ξεχνούμε για ένας από τους λόγους που επέμεναν πολλοί και ήταν σωστή να γίνει ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν διότι θεωρήθηκε ότι μέσα από ένα δυναμισμό της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην ουσία θα ανοίξουν δρόμοι. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι έχει κάποιες αρχές, που είναι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κλπ. Όλα αυτά, εάν τα είχαμε αξιοποιήσει, διότι δεν αξιοποιήθηκαν, θα υπήρχε μια τεράστια πίεση για να μπορεί στην πορεία και απομάκρυνση των στρατευμάτων να γίνει και ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και ελεύθερη εγκατάσταση. Μην ξεχνούμε τώρα ότι εφόσον είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά του ΟΗΕ, δεν υπάρχει έννοια των εγγύσεων. Αυτά ήταν στο πλαίσιο της αποαπικιοποίησης που γινόταν σε διάφορες χώρες. Άρα λοιπόν, ορθώς τίθεται, όχι τώρα, από παλιά, ότι δεν υπάρχει θέμα εγγύσεων, ότι πρέπει να φύγουν όλοι οι στρατοί για να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε. Όταν αφήσουμε αυτές τις δύο προϋποθέσεις έξω και πάμε σε δίθεν τεχνικές λύσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν τώρα, διότι κάποιοι βιάζονται κλπ., τορπιλίζεται η υπόθεση. Σε σχέση με τον ΙΣΙΣ, νομίζω ότι κάνει ένα τραγικό λάθος η ελληνική κυβέρνηση και δεν αξιοποιεί τις αποκαλύψεις οι οποίες υπάρχουν ακόμα και πρόσφατα. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης αποκάλυψε αυτό το οποίο ξέραμε και το είχαμε καταγγείλει και εμείς. Ναι, ναι. Ότι οι Τούρκοι συνεργαζόταν με τον ΙΣΙΣ. Ότι τους έδιναν όπλα. Ότι γινόταν λαθρεμπόριο. Προχτές, προσέξτε, κατεδικάστησαν ένας δημοσιογράφος και μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, διότι αποκάλυψε με βίντεο τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με πολεμοφόδια τουρκικά που γίνανε στον ΙΣΙΣ. Και καταδικάστηκε όχι γιατί είπε ψέματα. Προσέξτε, η απόφαση του δικαστηρίου που βγήκε λέει καταδικάζεται γιατί αποκάλυψε μυστικά τα οποία έγιναν. Όταν λοιπόν αυτά δεν τα βάζει στο τραπέζι, τολμάνε τώρα οι Τούρκοι να μας πούνε ότι υπάρχει κίνδυνος ΙΣΙΣ στην Κύπρο. Αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν κάτω ξεκάθαρα για να προχωρήσουν. Επόμενο θέμα και κλείνω με αυτό. Τι θα γίνει με τα 28 νησιά τα οποία έβαλαν ζήτημα. Ακούστε. Τα οποία την περασμένη εβδομάδα ήταν 16-17. Ναι. Τώρα γίνανε 28 και μεθαύριο μπορεί να γίνουν 50. Λοιπόν, υπάρχει ναι. Το εξής. Ξεκινώ και από τα ίμια. Όλος ο λόγος για να μην κατοικηθούν τα νησιά και να μην έχουν οικονομική ζωή είναι για να μην εφαρμοστεί η συνθήκη περί του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, διότι τα νησιά θεωρούνται ότι έχουν υφαλοκρηπίδα υπό τον όρο ότι έχουν οικονομική ζωή επάνω. Μέχρι το 2006 υπήρχε κάποιος βοσκός, ο οποίος πήγαινε... Μιλάτε για τα ίμια τώρα. Ναι. Αυτός ο βοσκός συνέχιζε να πηγαίνει. Και ο βοσκός αυτός πληρωνότανε χρήματα από το Δήμο της ΚΟ. Της ΚΟ ή της Καλύμνου. Της Καλύμνου, με συγχωρείτε. Της Καλύμνου. Λοιπόν, κάποια στιγμή... Με δήμαρχο τότε τον κύριο Διακομιχάλη. Τον κύριο Διακομιχάλη. Μάλιστα. Προσέξτε. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται αυτή η χρηματοδότηση ναι. Για να ενισχύσουν τον άνθρωπο, πήγαινε τα πρόβατα κλπ. Όχι μόνο ο άνθρωπος αυτό σταμάτησε, αλλά ο κύριος Διακομιχάλης και ο Δήμος βρέθηκαν κατηγορούμενοι στο ελεκτικό συνέδριο να δώσουν πίσω τα λεφτά ως Δήμος, διότι δήθεν παρανόμως τα δίναν στο βοσκό. Ακούστε που έχουμε φτάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα απίθανα πράγματα πρέπει Μαλιά. Να συνειδητοποιήσει το ελληνικό κράτος ότι ναι, πρέπει ναι. Να σταματήσουν. Και πρέπει τα νησιά, εφόσον εκτιμούμε εμείς που ασκούμε κυριαρχία, ότι πρέπει να κατοικηθούν ή πρέπει να βάλουμε πρόβατα ή πρέπει να. Μιλάμε για τα ελληνικά νησιά πάντα, για να μην ξεχνιόμαστε. Νησιά, γιατί είναι ελληνικά τα νησιά. Βεβαίως, θα πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα, όταν σου λέει μην το κάνεις και δεν το κάνουμε. Τώρα θα δημιουργηθεί η γκρίζα ζώνη. Εγώ πιστεύω ότι παρότι έπρεπε να το πάει χαμηλά το θέμα ο κ. Σαντορίνιος και δεν είχε κανένα λόγο να το βγάλει. Είπε στον κόσμο, μπορεί να μην ξέρει τι είπε. Είπε ο υφυπουργός Ναυτιλίας, ο σημερινός υφυπουργός Ναυτιλίας. Υποδομών στο πλαίσιο του Interreg, δηλαδή ενός ευρωπαϊκού προγράμματος σε κάποια νησιά. Είναι δικαίωμά μας και να αξιοποιήσουμε. Καλά το είπε ο κ. Σαντορίνιος. Βεβαίως. Εντάξει. Πρέπει να κάνεις πολλά. Γιατί πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας, δηλαδή τι θα λέμε για το ελληνικό έδαφος, τα ελληνικά νησιά. Πρέπει
να κάνεις πολλά και να λες λίγα. Δηλαδή το Interreg να αξιοποιηθεί, να μπει, να τρέξει και από την ώρα που οι Τούρκοι βάζουν θέμα δήθεν, έρχονται απέναντι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν τώρα που βγήκε το πράγμα στον αέρα, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε γιατί βλέπω υποχωρητικότητα. Τώρα πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι αλλιώς θα γίνει γκρίζα ζώνη τώρα. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς θα διαβάσετε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο φιλοξενούμε στην πρώτη σελίδα. Όπου μας θυμίζει το άρθρο και μας αποκαλύπτει για όσους δεν το ξέραν. Εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα διαβάζοντας το άρθρο, ότι από το 1960 ο Ευάγγελος Ζαφέροφ είχε ζητήσει να γίνουν βοσκοτόπια οι βραχονισίδες, φίλες και φίλοι. Να τοποθετηθούν πρόβατα, γίδια κτλ. Κατσίκες κτλ. Εκεί πέρα, κυρίως γίδια, με βοσκό πάνω σε κάθε βραχονισίδα και αυτό δεν έγινε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ. Και ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι. Υπάρχει και ένα θέμα οικονομικό στα θέματα της Κύπρου. Δηλαδή, έστω ότι γίνεται μια δίθεν ενοποίηση, επειδή οι τράπεζες τουρκοκυπριακές δεν έχουν ελεγχθεί όπως ελέγχονται οι ελληνικές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, ναι, και έχουν τεράστια χρέη, εάν γίνει μια οποιαδήποτε ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος, όλο το κόστος θα πέσει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Δηλαδή, θα φορτωθούμε και τα σαπάκια τα οποία υπάρχουν στο κατεχόμενο. Λοιπόν, αυτά όλα θέλουν προσοχή. Για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να κρατήσουμε τις βασικές αρχές που είχαμε σε ένα ιστορικό χρόνο και να πάμε με όρους συγκεκριμένους να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αν γίνει η διαπραγμάτευση και όποτε γίνει. Δεν έχουν κανένα λόγο να επισπεύδουμε. Ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είπε πάνω εκεί που ήταν ότι μόνο εμείς εγγυόμαστε την ασφάλεια στην Κύπρο και του απάντησε ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Γιούνκερ, όταν ζητάτε λεφτά, μας θέλετε. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Γιούνκερ σε αυτό που είπε ο κύριος Τζαβούζο, προκλητικά εντελώς. Πάμε στην κυρία Δάγκα να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο. Πάντως, το κλίμα εφορίας που προσπαθεί να καλλιεργήσει και η κυβέρνηση, αλλά και όλη αυτή η συζήτηση για τον εθνικό στόχο, δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Ναι. Και το λέμε αυτό γιατί η βάση της διαπραγμάτευσης. Πάντως, δεν πανηγυρίζει κανείς, κυρία Δάγκα. Δεν υπάρχει πανηγυρισμός, ναι. Υπάρχει σκεπτικισμός, ναι. Και γίνεται αυτή τη στιγμή και το ταμείο και κάνουμε. Το ταμείο και να δούμε τι διαβάσατε, γίνεται. Αλλά και από την τοποθέτηση του κυρίου Μιχαήλ και από άλλα κυβερνητικά στελέχη. Υπάρχει τον Ομπέπερ σε χαμηλούς τόνους. Εφορίας. Ανεξάρτητα των τόνων, εμείς λέμε ότι η βάση της διαπραγμάτευσης είναι προβληματική. Και γιατί? Γιατί η βάση είναι μία διχοτομική λύση. Αυτό είναι. Μάλιστα. Τύπου σχεδίου Ανάν, που το 2004 το απέρριψε ο ελληνοκυπριακός λαός κτλ. Και βέβαια στη συζήτηση δεν έχει μπει το ουσιαστικό, ότι αυτά τα παζάρια γίνονται όταν έχουν μπει πολύ ισχυροί παίχτες στα πλαίσια των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων για τους δρόμους ενέργειας, για τα κοιτάσματα. Ναι, ναι. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Γιατί και έμπλοκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε και ΗΠΑ και βέβαια Μεγάλη Βρετανία που θέλουν να έχουν, μία εμπλοκή στα συγκεκριμένα ζητήματα και βέβαια και η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκεται ενεργά για να μπορέσει να αναβαθμίσει το γεωπολιτικό της ρόλο όσον αφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό με την Τουρκία. Το δεύτερο είναι ότι εντάσσεται όλα αυτά τα παζάρια σε μια συνολικότερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματικά είναι καζάνι που βράζει. Μάλιστα. Και βέβαια η τρίτη πλευρά έχει να κάνει με το ότι όσο, γιατί να μου επιτρέψει ο κύριος Μαριάς, δεν είναι το ίδιο το ζήτημα της Γερμανίας και της Κύπρου. Όσο λοιπόν δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα εισβολής και κατοχής, όσο δεν υπάρχει ρητά να αναφέρεται άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, ναι, ναι, χωρίς καμία εγγυητές και προστάτες, ουσιαστικά κάθε τέτοια πρόταση φέρνει το σπέρμα της διχοτόμησης. Με αυτή την έννοια το ΚΚΕ διαμορφώνει την πρότασή του με κριτήριο ποιο είναι το συμφέρον του κυπριακού λαού, ναι, ναι, για το οποίο τι λέμε, ότι χρειάζεται ένα κράτος και όχι δύο, έτσι όπως προτείνονται, ναι, 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 στα οποία, το οποίο ουσιαστικά θα έχει μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, θα έχει ουσιαστικά μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένα στρατεύματα, μάλιστα, χωρίς εγγύητες και προστάτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτή μπορεί να είναι η απάντηση. Δείξτε τον κύριο Φίλη. Ευχαριστώ, κύριε Δάγκα. Δείξτε τον κύριο Φίλη. Όχι τώρα, κύριε Μαριά. Παρακαλώ. Τον κύριο Φίλη και τον κύριο Σουρμελίδη. Κύριε Φίλη, τι λέτε? Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία υπάρξει θα πρέπει να υποβληθεί στην κρίση του κυπριακού λαού με δημοψήφισμα. Εάν δεν υποβληθεί αυτή σε δημοψήφισμα και θελήσουν να την περάσουν μέσα από την Κυπριακή Βουλή, αυτό κατ' εμέ θα συνιστά πραξικόπημα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, κύριε Φίλε. Φαίνεται υπάρχει δέσμευση σε αυτό. Υπάρχει δέσμευση. Φαίνεται επίσης ότι το Δυσί, δεν είναι δεδομένο, κύριε Σερμελίδη, φαίνεται δε ότι το Δυσί και το ΑΚΕΛ έχουν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας και ενός συμβιβασμού. Συμβιβασμός πάντως, διότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει συμβιβασμός αν προχωρήσουμε σε συμφωνία. Συμβιβασμός πάντως στο θέμα της μη κατάργησης των εγγυήσεων, στο θέμα μη αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και στο θέμα της μη εκπεριτροπής προεδρίας από Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο, σε αυτά δεν μπορεί να υπάρξει. Σε άλλα θέματα, στο εδαφικό και σε κάποιες άλλες λειτουργίες του κράτους, ναι, εκεί μπορεί να υπάρξει. Επίσης δεν μπορεί να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι δύο ομόσπονδα κράτη με τις εσωτερικές τους υποθέσεις, ναι, να έχουν μια ανεξαρτησία διαχείρισης και διοίκησης, ναι, αλλά να είναι ενιαία από την Κυπριακή Πάντως, Δημοκρατία. Πάντως εγώ δεν άκουσα μέχρι στιγμής το εξής, κύριε Φιλή, ναι, ότι για πρώτη φορά, αγαπητέ κύριε Φιλή, ναι, η Τουρκία έμεινε μόνη σε αυτή την ιστορία. Κοιτά... Δηλαδή Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όλοι μαζί και η Τουρκία απέναντι. Γι' αυτό βγαίνει και κραυγάζει, φίλες και φίλοι, σήμερα ο Ερντογάν με τον τρόπο που κραυγάζει ότι ο στρατός θα μείνει κτλ. Διότι είναι ξεκάθαρο, το λένε και η Ελλάδα, βέβαια, το τόνισε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το τονίζει και με κάθε ευκαιρία ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Το τόνισε και ο Γιούνκερ και το τονίζουν και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ότι με κατοχικά στρατεύματα και εγγυήσεις δεν υπάρχει λύση στο Κυπριακό. Δεδομένο. Άρα η Τουρκία έμεινε μόνη, της απομονώθηκε και αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα, το μεγάλο κέρδος από την ιστορία. Δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει και σε τι βάθος χρόνο θα προχωρήσει η ιστορία. Είναι... Το πολιτικό κέρδος για τους Κυπρίους, για τους Ελληνοκυπρίους, για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε, είναι η απομόνωση της Τουρκίας. Συμφωνώ ότι Μάλιστα. είναι κέρδος σε επίπεδο εικόνας της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης. Ευχαριστώ, κύριε. Αλλά ποσός τους πειράζει τους Τούρκους αυτό το πράγμα. Όπως ποσός τους πειράζουν και άλλα πράγματα και το έχουν δείξει μέχρι δηλαδή τώρα. Δηλαδή είναι χοντρόπ, έτσι λέτε αυτό. Ότι είναι... Κανείς δεν τους έχει τραβήξει τα αυτή, κύριε Λιάτσο. Δεν τους έχει τραβήξει τα αυτή κανείς. Θέλω επίσης να επισημάνω. Και ολοκληρώστε να πάω στο Σπύρο για να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Ότι όχι ορθά ο κύριος Αναστασιάδης δέχτηκε έτσι προώρα να γίνει αυτή η συνάντηση. Μάλιστα. Και χωρίς να συνεννοηθεί με τα άλλα κόμματα τα υπόλοιπα στην Κύπρο. Δεν έπρεπε να Ευχαριστώ να πάρα έτσι πολύ. Ευσπεσμένα. Σπύρο. Ναι, συμπληρωματικά να πω ότι αυτή τη στιγμή το βλέμμα είναι στραμμένο και στον Τραμπ, το ότι θα υπάρχει μια νέα αμερικανική διοίκηση. Σωστό, σωστό. Και βεβαίως είναι στραμμένο και στην αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων, στα οποία, για τα οποία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και στους αγωγούς. Επομένως, το ποιος θα έπαιρνε το Μουτζούρι, ποιος θα πάρει το Μουτζούρι από όλη αυτή την ιστορία, ποιος είναι ο αδιάλακτος και αυτός που διευκολύνει την επίλυση υποθέσεων, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπήρχε λοιπόν σαφώς μια ψευδέστηση ότι θα λυθεί το Κυπριακό σήμερα. Απλώς εκείνο που επιτάχυνε κάπως τις διαδικασίες είναι αρχικά η αιμονή του κυρίου Αναστασιάδη ότι πρέπει να προχωρήσουμε, για τους όποιους λόγους εν πάση περιπτώσει, και μια κάποια βιασύνη από την πλευρά, όπως είπε και ο Παπαδόπουλος προηγουμένως, ο συνάδελφός μας, από την πλευρά της απερχόμενης αμερικανικής διοίκησης, από την κυρία Νούλαντ περισσότερο, ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε αν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό. Είπε κάτι ο κύριος Φίλης πριν και θέλω να του το πω. Είπατε, κύριε Φίλη, ότι κανείς δεν τράβηξε το αυτή τον Τούρκο κτλ. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο Γιούνκερ, και του λέει του Τζαβούσογλου, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ότι όταν όλο ζητάτε λεφτά, αυτό δεν είναι τράβημα στα αυτή. Όχι. Τι άλλο να του πει. Ποσό το πειράζει το Τζαβούσογλου. Δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, κύριε Φίλη. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε τι θα του πει ο Τζαβούσογλου του Γιούνκερ. Θα σπάσω τη συμφωνία που μου έχετε κάνει, Καλά. Που έχουμε κάνει και θα έρχονται 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες κάθε μέρα στην Ελλάδα. Από τα 3 εκατομμύρια που έχω. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ναι, κύριε Σουρμελίδη, λέω ότι δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι η διπλωματία δεν ασκείται με σχολιασμούς και αρχικές εκτιμήσεις.
πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πράγματα για να φτάσει σε κάποιο στόχο. Μάλιστα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι ήταν σαφές και είναι σαφές ότι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος έχει ανοίξει θέματα από τη Μοσούλη και τη διεκδικεί εκεί, στο Χαλέπι, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στους αγωγούς, στα πάντα, δεν διαπραγματεύεται μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο, διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς, με τους Ρώσους, με τους Ευρωπαίους, με τους Ισραηλινούς. Επομένως, για τον κύριο Ερντογάν δεν υπάρχει θέμα να τραβήξει ένα από τα πιόνια του αυτή τη στιγμή και να προχωρήσει σε λύσεις. Αλλά εκείνο από τη δική μας πλευρά δεν πρέπει να πάρει το μουτζούρι η Ελλάδα και η Λευκοσία αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν, ήταν όλο το παιχνίδι. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών. Επανερχόμαστε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι. Αυτά που γίνονται με την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σόιμπλε. Και για πρώτη φορά αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε το δυνατού να μην είναι και να πάει η Ελλάδα το πρόγραμμα όλο στο ESM, στον ESM. Αυτό βέβαια περικλεί και γύρει πάρα πολλά ερωτηματικά και απορίες. Το τι θα γίνει, πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, δεν πάμε σε τέταρτο μνημόνιο. Τι θα γίνει το 17 με ποσοτική χαλάρωση, διότι χρειάζεται, εάν πάμε στον ESM, έγκριση από όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια της Ευρωζώνης, φίλες και φίλοι. Είναι πολλά τα θέματα, τα κουβεντιάσουμε. Πάμε λοιπόν για ένα ακόμα κυπριακό να λύσουμε. Όλα αυτά, πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών.